σήμερα αυτή την κινητοποίηση κατόπιν απόφασης και της Γενικής Συνέλευσης του Συνδικάτου μας, έχοντας πλήρη συνέστηση και της κατάστασης και των μέτρων που εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να πάρουμε για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους μας. Παρόλα αυτά, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η αίσθηση της ευθύνης που έχει ένας συλλογικός φορέας και ο καθένας από εμάς χωριστά, σε σύγκριση με την ευθύνη που έχει η κυβέρνηση που μας έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Να πάψουν να κουνάνε το δάχτυλο περί ατομικής ευθύνης. Πριν προλάβουμε να σταθούμε σε αυτό εδώ το σημείο στο οποίο παίρνονται τόσα μέτρα αποστάσεων μεταξύ μας, έτσι όπως προβλέπουν τέλος πάντων όλα τα πρωτόκολλα, ήρθε αξιωματικός της αστυνομίας να μας πληροφορήσει ότι βάσει νόμου, λέει, απαγορεύονται οι συναθρήσεις και οι κινητοποιήσεις. Αυτό δείχνει πού πραγματικά αποσκοπεί η κυβέρνηση σήμερα. Προφανώς και απαντήσαμε, προφανώς και πραγματοποιούμε τη σημερινή μας κινητοποίηση και τη συνεχίζουμε, έχοντας ξαναλέω πλήρη συνέστηση το μέτρο που χρειάζεται να πάρουμε εμείς οι ίδιοι. Τονίζουμε ότι φαίνεται ξεκάθαρα και επιβεβαιώνεται και τώρα το ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Όχι, δεν είναι κοινός εχθρός ο ιός. Εχθρός για την κυβέρνηση, για τα άλλα αστικά κόμματα, για τα φιλαράκια τους της μεγαλοεργοδοσίας είναι ένας. Είναι ο εργάτης λαός. Και εμείς απαντάμε λοιπόν. Το αντιλαμβανόμαστε, κλιμακώνουμε τη δράση μας και κλιμακώνουμε με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Να γίνονται τεστ με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται με ευθύνη των εργοδοτών, οι οποίοι για άλλη μια φορά και σε αυτή την πανδημία προσπαθούν να κουκουλώσουν το πρόβλημα προκειμένου να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Απαιτούμε τώρα να κατοχυρωθούν οι συλλογικές μας συμβάσεις, η πλήρης και σταθερή εργασία, ο σταθερός εργάσιμος χρόνος, τα βαρέα και ανθυγιεινά. Απαιτούμε τώρα να προσληφθούν γιατροί, νοσοκόμοι, το απαραίτητο προσωπικό, να εξασφαλιστούν οι υποδομές για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας το οποίο έχει γονατίσει πολύ πριν ξεσπάσει ο ιός. Απαιτούμε τώρα να προσληφθούν δάσκαλοι για τα παιδιά μας, να εξασφαλιστούν έδωσες διδασκαλίας, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να στηβάζονται άνα 25 σε αίθουσες που ούτε καλά αερίζονται. Συνεχίζουμε λοιπόν τη δράση μας και τονίζουμε ότι δεν θα μείνουμε εδώ. Ήδη ως συνδικάτο και μέσα από την Γενική μας Συνέλευση έχουμε πάρει απόφαση για πραγματοποίηση κλαδικής 24ωρης απεργίας. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε κάθε σωματείο, κάθε ειλικρινή συνεπή συνδικαλιστή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας τώρα και όχι αύριο, θα έπρεπε από χθες να έχει συμβεί.